να περάσουμε στον Πέτρο Ίμβριο. Και την Ελένη Μουστάκη, βεβαίως, για τη συνέντευξη. Η Κατερίνα Νινιού, λοιπόν, συνάντησε τον Πέτρο Ίμβριο και της μίλησε για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, που θα μπορούσε να είναι σοβαρό. Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα. Μας λέει. Γεια σου, Πέτρο, που δεν αλλάζεις ποτέ, βλέπω τώρα. Αυτός και ο Τσιμιτσέλης. Ίδιοι. Και τι λέει και για την Ναταλία Γερμανού, γιατί πάντα που θα υπάρχει μία ερώτηση για την Ναταλία Γερμανού, όπως καταλαβαίνετε, πρώην σύζυγο. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι σου, γιατί είναι και ο λόγος που κάνουμε και ένα από τους. Έχουμε καινούριο τραγούδι, ο τίτλος του είναι Ίσως, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Είναι των δύο τεράστιων δημιουργών, του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Ηλία του Φιλίππου. Με Ίσως και πάμε όλο το καλοκαίρι με αυτό, συναυλίες και... Όλο το καλοκαίρι θα κάνουμε βόλτες και στην Κύπρο. Έχουμε πάει ήδη Γερμανία, έχουμε πάει Βέλγιο. Είμαι κάθε Δευτέρα στο Αριστότελ από τον Σεπτέμβριο. Και γίνει τις προάλλες ένας μεγάλος ντόρος για το τελικά τα τραγούδια που ανήκουν. Αν ανήκουν στους δημιουργούς, αν ανήκουν στους τραγουδιστές. Καταρχήν τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος τα κάνει αυτό που είναι. Τώρα η ιδιοκτησία, μάλλον πνευματική ιδιοκτησία, είναι του δημιουργού. Δεν έχει καμία σχέση ο τραγουδιστής ούτε η τραγουδίστρια. Θέλω να σε πάω λίγο σε ένα άλλο δύσκολο κομμάτι που πέρασες αυτόν τον καιρό και αφορά την υγεία σου. Είσαι ένας τύπος ο οποίος είσαι αθλητικός, είσαι και ο καλύτερος πυγμάχος, πρέπει να το πω, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είσαι από τους καλούς πυγμάχους. Καλά, εντάξει, ναι. Από τους καλούς. Σταμάτα να είσαι... Όχι, ακόμα μπαίνω και στο ρινγκ και κάνω διάφορο. Είσαι πολύ καλός. Μου αρέσει, ναι. Είναι η ψυχοσύνθεσή μου ζει μέσα από αυτό το πράγμα, δηλαδή μέσα από τη μουσική και μέσα από τις πολεμικές τέχνες. Σου συνέβη κάτι δύσκολο αυτό με την κολπική μαραμαργή, δεν είναι? Σωστά. Κοίταξε, αυτό το είχα από το 2007 με έπιασε πρώτη φορά, όπου ήμουν, ξέρω εγώ, 40 ετών. Και πριν από λίγο καιρό πήγα, έκανα ένα ablation, όπως λέγεται, ένα καυτηριασμό και είμαι καλά. Ο πρώτος γιατρός που μου έκανε την πρώτη μου ανάταξη μου είπε ότι τώρα λοιπόν, Πέτρο μου, και ήταν και φίλος, θα σταματήσεις τις προπονήσεις, δεν θα σηκώνεις βάρη, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Εγώ δεν ακολούθησα τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν εμφανιζόσουν κάπου όταν έγινε αυτό με τον μπαμπά, γιατί ξέρεις τι πάντα ρωτάω, δηλαδή. Πώς το διαχειρίστηκες εκεί να πρέπει να βγεις, να διασκεδάσεις τον κόσμο, να τραγουδήσεις και μέσα σου να έχεις όλο αυτό? Πώς σκέφτηκα, ότι σε τρεις μέρες έπρεπε να πάω να τραγουδήσω. Είχα ένα μαγαζί στην πλάτη μου που έπρεπε να πάω να το υποστηρίξω. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Και ξέρω ότι και ο πατέρας μου και οποιοδήποτε άνθρωπος μας αγαπάει, θα ήθελε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Σε ενοχλεί όταν σε ρωτάνε συνέχεια για την Ναταλία Γερμανού? Όχι, ουσιαστικά δεν με ενοχλεί καμία ερώτηση. Μπορώ να απαντάω, μπορεί να μην απαντάω. Νομίζω φτάνει πια. Περσινά ξανά στα φίλια. Δηλαδή φέτος έχω. Τι έχουμε, 2-23. Το 3 χωρίσαμε. Έχουμε 20 χρόνια που είμαστε χώρια με την Ναταλία. Ναι, 20 ολόκληρα χρόνια. Έχει δίκιο τώρα ο άνθρωπος. Αλλά το είπε χαλαρά όμως πια. Δεν ναι, εκνευρίζεται. Μα δεν έχει κάτι άλλο να πει. Τι να πει μετά από αυτό? Θα σας πω εγώ όμως. Τι? Μην τρομάζεις σήμερα. Μην τρομάζεις, παιδιά μου, την έχει πει. Όταν κάναμε ραδιόφωνο με την Ναταλία μου, το έχει πει αυτό και είχαμε γελάσει πάρα πολύ. Είναι σύγκολο να το πούμε. Ναι, καλέ. Όταν πήρανε το διαζύγιο και πήγανε να υπογράψουν, τέλος πάντων, πας μαζί να υπογράψεις, μην με κοιτάς έτσι. Πώς κοιτάζω? Ήρθε και την πήρε με τη μηχανή και πήγανε παρέα. Χαρούμενοι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Τι πιο πολιτισμένο. Ναι. Θα τα είχαν βρει από που ήταν μια διαδικασία. Εντάξει, υπήρξε στενοχώρια μεγάλη τότε. Αλλά. Δηλαδή, πόσο χρονών είσαι εσύ που τα θυμάσαι όλα αυτά? Εσύ, ναι. 47. 47 είσαι. Ναι. Γιατί λέει. Και πόσο... Γιατί λέει. Γιατί... Και πόσο και ψέματα, ρε παιδιά. Ξεκίνησες να δουλεύεις? Το 99. Και διευθυντής αριστάκτης πότε έγινες? Το 2005. Σε ποια ηλικία? Πώς ήμουν το 5, δεν θυμάμαι, 29-30. 30 χρονών ήσουν αριστάκτης. Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα είναι, οπότε τα μισή ώρα να αποσυρθεί σήμερα. Κάτι κάνει καλά, άραγε. Κάτι μαρτυράει καλά. Μία πολύ ωραία συνεργασία τώρα και με τον Ηλία Φιλίππου από τον Ίμβριο. Είχε γίνει και στον Πειραιά. Ναι, τώρα, αυτό που είχαμε καλύψει, που το παρουσίαζε ο Κώστας Τσουρός με την Πάγια Αντωνοπούλου, που τιμήθηκε ο κύριος Φιλίππου από τον Πειραιά για όλη του την προσφορά, γιατί είναι πολύ σπουδαίος συνθέτης. Είναι και φίλοι, είναι και φίλοι. Δεν είναι μόνο συνεργάτες, έχουν πολύ καλή σχέση. Και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνθρωπος ο Πέτρος Ίμβριος που αγαπούν οι δημοσιογράφοι. Γιατί πάντα είναι χαμηλών τόνων και πάντα είναι θετικός. Ναι. Δεν κάνει... Ήρεμο παιδί. Ναι, μανούρες. Και το λέω τώρα μετά από πόσα χρόνια καριέρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον αγαπούν οι δημοσιογράφοι.